Μετά του Πεπερόπουλου, η ΑΕΚ που ουσιαστικά, για να δούμε όμως την κίνηση με τον Χεσούς Νάβας, φεύγει πολύ επικίνδυνα εκείνο Κανουτέ απέναντι, προτιμάει να κόψει πίσω, ο Μωρέ το βγάζει σε κόρνερ. Στον ελεύθερο Άλβες. Τον αδερφό του το λάτρεψαν οι φίλοι της ΑΕΚ, πριν επιστρέψει στην Μπενφίκα. Ριβάλτο Λιμπερόπουλος, για να δούμε το σούτ, η κόντρα και το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Οι δυο τους σε πολύ μικρό χώρο αλλάξαν πολύ ωραία την μπάλα. Ο Χίνκελ που παλεύει φιλότιμα, αλλά επαναλαμβάνω, Ντάνιελ Άλβες δεν είναι. Φάουλ του Αρουαμπαρένα. Εφτά πολύ γεμάτες χρονιές με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ. Και με ημιτελικό στο Champions League και γενικά με εξαιρετική παρουσία. Κεφαλιά, την πήρε ο Κανουτέ, την έβγαλε έξω. Λουίς Φαμπιάνο είναι, όχι ο Κανουτέ, συγγνώμη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τη στιγμή που πρόλαβε ο Βραζιλιάνος στη μικρή περιοχή να είναι αυτός νικητής στον αέρα. Δείτε πάλι, Μαρέσκα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ, μπροστά από τον Ενσαλίβα. Καλή στιγμή, στο 26ο λεπτό. Μετά την κεφαλιά του Χεσούς Νάβας, την αγκαλιά του Μωρέτο. Α, εδώ το φάουλ παραλίγο. Ο Ριβάλτο πήγε να ευνηδιάσει τον Παλόπα, αλλά τον περίμενε ο Ισπανός. Ο Μαντούκα που αλλάζει με τον Ριβάλτο. Μια εκπόταν βγαίνει μπροστά, θέλει να απλωθεί στο γήπεδο, να πάρει το χώρο. Ο Μίχελ δεν δίνει το φάουλ εδώ στο Ριβάλτο. Και προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Για να δούμε έξω η μπάλα. Την κατεβάζει ο Χεσούς Νάβας, σπάει όπως λέμε πάνω στον Ζεράλδο Άλβες. Πολύ καλή προσπάθεια του Πορτογάλου. Ισπανός κάθε την παλιά, με τη μία την γυρίζει ο Λουίς Φαμπιάνο. Το σουτ στην αγκαλιά από το Μαρέσκα, στην αγκαλιά του Μωρέτο. Θερμό κοινό αλλά υποδειγματικό. Συμπεριφορά σε απόλυτα φύλαφλα πλαίσια, απόλυτα φύλαφλο πλαίσιο. Είναι offside οι Ισπανοί. Τελειώσει η ιστορία. Για να ακριβολογούμε, offside είναι ο επιθετικός από το Μάλι. Κανουτέ και ο Βραζιλιάνος ο Λουίς Φαμπιάνο. Εδώ πήγε να γίνει μεγάλο λάθος από τον Μωρέτο. Που τώρα διώχνει. Που άφησε ο Δέλλας στην μπάλα. Ο Πόλσεν, γίνονται πολλά λάθη. Να ο Μαρέσκα θέλει να βρει το χώρο. Ο Αμπαρένα προλαβαίνει και πετάει την μπάλα έξω. Αυτή η ολιγορία της ΑΕΚ το τελευταίο λεπτό πήγε να δώσει δύο ευκαιρίες στους Ισπανούς. Ο Κανουτέ εδώ. Το πρόλαβο ο Ραμπαρένα. Το κόρνερ εκτελέστηκε γρήγορα. Πάει να πιάσει κοιμόμενη την άμυνα της ΑΕΚ. Σεβίλη. Η διπλή προσπάθεια έξω από τον Καπέλ. Το πρώτο σουτ το πιάσε ο Μωρέτο. Το δεύτερο ήταν άουτα τον πιτσιρικά που βλέπετε εδώ. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους. Το 38. Και η ΑΕΚ λιτώνει και από την εξαιρετική επέμβαση του Μωρέτο αρχικά, αλλά και από την αστοχία του Καπέλ μετά. Δείτε εδώ. Νάτο το πρώτο πλασέ. Διώχνει ο Βραζιλιάνος. Εξεπαφής είναι ο Καπέλ στο rebound, να μου επιτρέψετε. Την μπάλα έξω. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ. Ο Μπαρένα έχει πάει καθαρά στην μπάλα. Κανονικά στο φύλλο αγώνας με το νούμερο 28 έχει δηλωθεί ο Φάτσιο, ο 20χρονος Αργεντινός αμυντικός. Αλλά στην 11η μας έχουν δώσει τον Πουέρτα οι Ισπανοί. Τώρα τι ακριβώς έχουν κάνει, αν έχουν κάνει αλλαγή. Δεν έχουμε δει και ένα πλάνο πιο κοντινό του Αργεντινού. Κεφαλιά, να η καλή ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Σέζαρ να είναι ξεχασμένος. Ένα λεπτό θα έχουμε παραπάνω χρόνο. Να ευνηδιάζεται όμως και ακριβώς με την είσοδο στις καθυστερήσεις να χάνει την ευκαιρία με την κεφαλιά. Λουίς Φαμπιάνο που πήρε την πάσα από τον Κανουτέ. Οι δυο τους αλλάζουν. Κοντράρι. Την προσπάθεια για σούτο Δέλλας. Ημένο Κανουτέ που αλλάζει ωραία για τον Χεσούς Νάβας. Επικίνδυνη κατάσταση. Μπροστά στον Αρουαμπαρένα τον γκολ. Το γκολ που δέχεται η ΑΕΚ από τον Λουίς Φαμπιάνο στο ξεκίνημα της επανάληψης μόλις πατήσαμε στο 48. Είναι αυτό που σας λέγαμε ότι τα άκρα δουλεύουν εξαιρετικά της Σεβίλης. Απείλησε και στο πρώτο ημίχρονο αρκετές φορές με ενέργειες του Καπέλ από τα αριστερά και του Χεσούς Νάβας από τα δεξιά η γηπεδούχος. Τώρα επανερχόμενη σε δεύτερη επίθεση από τη λανθασμένη απομάκρυνση των αμυντικών της ΑΕΚ. Η παλιά του Νάβας, λάθος τοποθέτηση και του Μωρέτο, πέρασε σέντρα, προκαινής εστίας πλέον. Ο Βραζιλιάνος που έγραψε και κόντρα στη Ρεάλ το 1-0 στο Σούπερ Κύπελλο πριν λίγες μέρες εδώ. Είναι ο σκόρερ του 1-0. Ριβάλτο, μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ που χάνεται. Δεν μπόρεσε και ο Λιμπερόπουλος, τελικά είναι κόρνερ η μπάλα.
Σέντρα σουτ, ο Παλόπ την κρατάει έξω και αυτό δείχνει στο διαιτητή. Εδώ δείτε πως αλλάζει ρυθμό, φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Ριβάλτο στην προβολή, πάνω το πόδι, φάουλ στον Νάβας. Δεν έχει βρει η ΑΕΚ από τον Ριβάλτο αυτά που θα περίμενε σήμερα. Καθώς δεν έχει ο ίδιος χώρους, είναι πολύ έξυπνα μαρκαρισμένος από τον Χουάντα Ράμος. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο Ριβάλτο δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στον Λόρεντο Σεραφερέ. Στην προηγούμενη φάση. Ναι, Μανώλη. Που είχε σηκώσει το πόδι του ψηλά εκεί. Χτύπησε μόνος ουσιαστικά ο τράβηγμα. Ο Ρίβερ. Ο Χίνκελ έβγαλε. Δεν τον προλάβω Κονέ. Και πέρασε στον Νάβας. Που φεύγει από τον καφέ. Περνάει σαν σταματημένο εδώ και το Ζήκο και δίνει την ευκαιρία για το 2-0 στον Κάνουκε. Του σκοράρει πια σε ρυθμό ρελαντή σε ένα γκολ που ανήκει κατά 99% στον κύριο που βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει τον αρχηγό της Σεβίλης, τον Χεσούς Νάβας. Κοιτάξτε το εκπληκτικό σόλο του Χεσούς Νάβας. Περνάει από τον καφέ, αφήνει το Ζήκο σαν σταματημένο. Εν σαλίβα και πια δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε ο Μορέτο. Εκπληκτικό σόλο από τον Νάβας. Αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές αυτής της εξαιρετικής ομάδας. Προσωπικές στιγμές παικτών που είναι πραγματικά μεγάλοι στάρ στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και ο Νάβας, ο Χεσούς Νάβας και ο Κανουτέ που σκοράρει. Ο Φάτσιο που βγαίνει, άλλαξε την μπάλα με τον Ρενάτο και είναι φάτσα στο τρίτο γκολ. Η ΑΕΚ μπλοκάρει ο Μορέτο. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά σε μια τεράστια απειλή για να πάρει διαστάσεις μεγάλες πλέον το σκορ. Κονέ κάνει μια σέντρα σου, το Πόλσεν με το κεφάλι πάνω στο Σέζαρ. Αυτός δεν έχει χώρο, πρέπει να τον κερδίσει με ενέργεια. Την κάνει δοκάρι στη συμβολή των δοκαριών, στην τεράστια ευκαιρία της ΑΕΚ από τον Βραζιλιάνο. Η ΑΕΚ αγγίζει τη μείωση του γκολ, αγγίζει ένα χρυσό τέρμα που θα άνοιγε τη ρεβάν σε κάθε ενδεχόμενο. Ο Φάρδος Γιάννη, ο οποίος έπαιξε συμπαίκτης εδώ και για κάποιο διάστημα και με άλλον τον έναν Έλληνα, τον Πέτρο Μαρινάκη. Ο οποίος αγαπήθηκε και αυτός. Καλό σουτ του Λιμπερόπουλου που είχε λίγο χώρο, δεν είχε και άλλη επιλογή, ήταν πίσω οι υπόλοιποι.